Καλησπέρα σας και σήμερα θα σας μάθω πώς να driftάρετε σωστά στο Forza Horizon 4. Οπότε σήμερα θα σας μάθω κάποια tips με τα οποία θα μπορείτε να κάνετε κι εσείς τέτοια drift στο Forza. Θέλετε και εσείς να πετύχετε τέτοια driftάκια, αν είστε γενικά εντελώς χάλια στο drifting και το αμάξι σας πάει έτσι και φεύγει και γυρνάει κόλλο και πέφτει από το βουνό, όπως εμένα αυτή τη στιγμή, ήρθατε στον κατάλληλο οδηγό. Ήρθατε στον κατάλληλο οδηγό. Θα σας μάθω τα basic tips για να κάνετε drift και κάποια δικά μου tips τα οποία σίγουρα δεν τα έχετε ξαναακούσει. Θα είναι φυσικά με controller, δεν είναι με τιμονιέρα tips. Με τιμονιέρα όσοι είσαστε, να ξέρετε, θέλετε πολύ εξάσκηση, είναι πολύ δύσκολο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο και το tip νούμερο 1. Το tip νούμερο 1 είναι ότι για να κάνεις drift πρέπει να έχεις χαμηλή ταχύτητα. Δηλαδή, αν εγώ τρέχω κάπως έτσι με 150, είναι λίγο δύσκολο να πάρω αυτή εδώ πέρα τη στροφή. Θα πέσω πάνω στο δέντρο. Για να βγει αυτό εδώ πέρα το drift, αυτό όπως βλέπετε, εγώ πήγαινα με σχεδόν 150. Αν πάμε ας πούμε 60, μπορείτε να δείτε πως αυτό το drift βγαίνει με πολύ άνεση. Γιατί έτσι πρέπει, δεν μπορείτε να βγάλει drift με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, ούτε στην πραγματικότητα, ούτε στα video games. Και αυτό ήταν το tip νούμερο 1, να παίρνετε καλύτερα τις στροφές με λιγότερη ταχύτητα. Είναι ένα πολύ βασικό tip. Χαμηλή ταχύτητα μπορεί να πάρει στροφές μέχρι και με βανάκι, ας πούμε. Δηλαδή εγώ με αυτό το πέρα το αμάξι που είμαι τώρα, είναι αρκετά εύκολο. Πάμε τώρα στο tip νούμερο 2. Tip νούμερο 2, ίσως να σας φανεί λίγο περίεργο, είναι μια δικιά μου τεχνική, είναι ότι δεν θα πατάτε γκάζι με τον δίκτυ, που σίγουρα οι περισσότεροι πατάτε τον γκάζι, γιατί εκεί πέρα είναι το μέρος το οποίο ακουμπάει το δάχτυλο συνήθως. Θα ακουμπάτε το trigger, το RT δηλαδή, με το δάχτυλο το πρώτο τελευταίο, με αυτό εδώ πέρα. Ξέρω, αυτό εδώ πέρα το πλάνο που κάνω αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ περίεργο. Βλέπετε, αυτό εδώ πέρα είναι το μικρό δάχτυλο, με αυτό εδώ θα ακουμπάτε το γκάζι. Γιατί όταν πατάτε γκάζι και κάνετε drift, πατάτε γκάζι λίγο. Γιατί αν κάνεις drift και πατήσεις απευθείας το γκάζι, φεύγει το αμάξι. Αυτό μπορεί να είναι και ένα λάθος το οποίο κάνετε πολύ. Ουσιαστικά είναι δύο tips σε ένα με αυτό που σας δίνω τώρα. Ότι αν πατήσετε τελείως τον γκάζι στο drift, μετά δηλαδή, από όταν έχετε πατήσει χειρόφρενο και πατήσετε γκάζι, όπως λέτε φεύγει. Δηλαδή το trick σε αυτό, που είναι επίσης ένα πολύ βασικό tip, είναι ότι όταν θα πατήσετε χειρόφρενο, θα πατάτε σιγά σιγά τον γκάζι, όπως βλέπετε εγώ τώρα, το είδατε. Οπότε το tip που δίνω είναι να κουμπάτε με αυτό το πέρα το δάχτυλο, διότι το δάχτυλο αυτό έχει πολύ πιο λιγότερη δύναμη από αυτό. Δηλαδή φτάνει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Ενώ με αυτό μπορεί να το πατήσει τέρμα κάτω πανεύκολα. Και να προσπαθήσετε να το πατήσετε λίγο. Φυσικά, αν μπορείτε, μάθετε και με το δίκτυ να μπορείτε να το κάνετε αυτό. Απλά εγώ το λέω με αυτό το δάχτυλο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Πάμε στο tip νούμερο 3. Tip νούμερο 3 είναι να διαλέγετε συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Δηλαδή είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στον κατάλληλο των αυτοκινήτων, όπως μπορείτε να δείτε, και έχουμε εδώ πέρα το Ford Escort RS1800 του 78, και αυτό στο παιχνίδι δεν το λέει ότι αν είναι drift αυτοκίνητο ή όχι, αν μπορεί το αυτοκίνητο δηλαδή να κάνει drift. Οπότε πρέπει εσείς αυτό να το μάθετε κατά κάποιο τρόπο. Θα σου πω κάποια αμάξια τα οποία είναι εύκολα να τα μάθεις. Είναι αμάξια τα οποία γλιστράνε κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να πατήσεις χειρόφρονο και κάνουν drift. Κάποια από αυτά είναι αυτό εδώ πέρα, το Regal GNX. Δεν το έχω πολύ χρησιμοποιήσει. Όπως βλέπετε τα έχω όλα τετρακούνα, παρόλο που είναι drift άμαξα, γιατί δεν τα χρησιμοποιώ και τόσο.
θα προθείτε να βρείτε αμάξι σαν αυτό, το Mazda RX-7 Turk Stallion, που είναι το 92 και είναι Hoonigan. Συνήθως τα Hoonigan είναι αρκετά καλά αυτοκίνητα για drift. Αυτό εδώ πέρα το αμάξι είναι 100% για drift, του έχω βάλει μια τεράστια αεροτομή και γλιστράει, όπως μπορείτε να δείτε. Λίγο πατάς το γκάζι, δεν μπορεί να πάει ευθεία αυτό το αυτοκίνητο και είναι ένα αμάξι το οποίο μπορείς να μάθεις εύκολα drift. Είναι δύσκολο στο να το χειριστείς. Δηλαδή με αυτό το πέρα το αμάξι μπορείτε εύκολα να μάθετε ότι δεν πρέπει να πατάτε πολύ το γκάζι, όπως βλέπετε εγώ εδώ. Δεν πατάω πολύ το γκάζι, ενώ αν πατήσεις πάρα πολύ το γκάζι με αυτό το πέρα το αυτοκίνητο ευθεία θα γυρίσει, όπως μπορείτε να δείτε. Πατάω εδώ, πατάω full το γκάζι. Όπως βλέπετε δεν μπορεί να πάει ευθεία αν πατάς full το γκάζι. Το αμάξι το οποίο προτείνω για να κάνετε εύκολα δριφτάκια είναι το M3 BMW του 97. Είναι ένα αμάξι το οποίο είναι πολύ καλό, δεν γλιστράει όσο το προηγούμενο, είναι πιο πολύ να κάνεις drift εν κίνηση. Αλλά όπως βλέπετε και αυτό γλιστράει έτσι στην αρχή. Απλά μπορεί επίσης και να πάει ευθεία, δηλαδή δεν φεύγει εύκολα αν το ελέγξεις λιγάκι. Αυτό το αμάξι είναι πιο πολύ να κάνεις drift καθώς κινείσαι. Μπορείς και να το κάνεις με λίγη παραπάνω ταχύτητα. Δηλαδή είναι το τι προτιμάει ο καθένας. Αν θέλετε να κάνετε πιο στάσιμα και αργά τα drift σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, θα πάρετε το προηγούμενο που έδειξα. Αν θέλετε τώρα να τρέχετε μέσα στον κόσμο του Forza και να κάνετε drift, θα πάρετε αυτό εδώ πέρα. Πάμε τώρα στο τελευταίο tip, που είναι το tip νούμερο 4, το οποίο είναι να ξέρετε πώς να κάνετε tuning τα αυτοκίνητα για να κάνετε ένα σωστό drift με ένα αυτοκίνητο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε το R8 ας πούμε. Όπως βλέπετε είναι και μπρος και πίσω κίνηση. Το λέει εκεί πέρα κάτω πάνω από την τιμή του αυτοκίνητου. Ας πάμε ας πούμε στο drift αυτοκίνητο που δείξα πριν και μπορείτε να διακρίνετε ότι είναι μόνο πίσω κίνηση. Αυτό είναι το σύμβολο της πίσω κίνησης και αυτό σημαίνει πως είναι πάρα πολύ καλό για drift. Βέβαια μπορείτε να κάνετε και drift με all wheel drive που είναι και μπροστά και πίσω κίνηση. Όπως βλέπετε εγώ αυτό το έχω και μπροστά και πίσω γιατί θέλω να έχει και ταχύτητα. Απλά αν είστε πιο αρχάροι και θέλετε να μάθετε, βοηθάει πιο πολύ στο να κρατιέται το αμάξι στο drift και αν πατήσετε έστω και λίγο παραπάνω τον γκάζι να μην φύγει κατευθείαν. Με αυτούς τους τρόπους, όπως μπορείτε να δείτε, έχω και το Supra βασικά πίσω κούνα, επειδή είναι αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι ταχύτητα ή πιο πολύ το προτιμούν για drift. Αν και το Supra είναι πολύ καλό αμάξι και μπορεί να το κάνεις και για ταχύτητα. Τι μάθαμε σήμερα? Νούμερο 1, να παίρνουμε τις στροφές με συγκεκριμένη ταχύτητα και να μην το παρακάνουμε για να μην φεύγει το αμάξι στη στροφή. Μετά μάθαμε και με ποιον τρόπο μπορούμε να πατάμε λιγότερο το γκάζι στο αυτοκίνητο, διότι δεν μπορεί να κάνεις drift με εντελώς πατημένο το γκάζι. Μετά είπαμε το είδος των αυτοκινήτων που πρέπει να παίρνουμε. Τέταρτο και τελευταίο που είπαμε σήμερα ήταν το να ξέρουμε πώς να κάνουμε tuning τα αυτοκίνητα. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Γράψτε μου κάτι στο σχόλιο αν σας άρεσε και αν θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο σαν αυτό που να σας μαθαίνω πράγματα για το Forza Horizon. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας βοήθησε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν βίντεο. Οπότε αυτά για σήμερα. Γράψτε μου κάτι στο σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε σε επόμενο βίντεο με Forza ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Κάντε ένα comment, ένα like, ένα subscribe και καμπανάκι στο κανάλι για να μπορείτε να δείτε κι άλλο περιεχόμενο από μένα. Μπορεί στο επόμενο βίντεο στο οποίο θα δίνω tips για το Forza να σου μάθω παραπάνω πράγματα για το tuning. Γεια σας!